Κοντά μας και ο προπονητής του Απόλλων Χαλανδρίου, ο κύριος Χρήστος Βλάχος. Coach, προσπαθήσατε, δεν βρεθήκατε σε καλή μέρα. 0-0 με το Φίνικα Περιστερίου στο πρώτο παιχνίδι των Μπαράζ. Νομίζω ότι ο αντίπαλος ήταν coach πιο επικίνδυνος, είχε πιο πολλές ευκαιρίες για γκολ. Και γενικότερα θεωρώ ότι σας επηρέασε το γεγονός ότι δεν παίξατε στην έδρα στο πρώτο παιχνίδι. Το σχόλιο σας. Ναι, εντάξει, συμφωνώ με όλα όσα είπες. Ο αντίπαλος ήταν πιο επικίνδυνος, δηλαδή αυτό ήταν κάτι που το νιώθαμε. Ακόμα και στις φάσεις που δεν έγιναν, ένιωθες ότι κάτι μπορεί να γίνει. Κάτι που δεν το βγάλαμε εμείς σαν ομάδα. Εμείς είχαμε πολύ κακές επιλογές στο τελικό τρίτο και δεν είχαμε σωστό τρόπο να διασπάσουμε την πολύ σωστά οργανωμένη άμυνα του Φίνικα σε αυτό το παιχνίδι. Όντως μας δυσκόλεψε το γήπεδο, αλλά αφού θα παίξουμε σε αυτό το γήπεδο, πρέπει να προσαρμοστούμε. Μας δυσκόλεψαν λίγο το να συνηθίσουν οι παίχτες τις αποστάσεις του γηπέδου και πώς πρέπει να τοποθετηθούμε μέσα σε αυτό. Με αποτέλεσμα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, να έχουμε μεγάλο θέμα στις επιθετικές μεταβάσεις, γιατί είχαμε πολύ καινούς χώρους. Αλλά έτσι όπως ήρθε το αποτέλεσμα, θεωρώ ότι αν το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, πιο δίκαιο θα είναι το Χ. Αλλά αν κάποιος μπορούσε να το πάρει, θα μπορούσε να το πάρει ο Φίνικας σε καμία περίπτωση. Πάντως δεν δικαιούμαστε εμείς κάτι παραπάνω. Αυτό που είπα και στα παιδιά, ότι επειδή τα παιχνίδια είναι μαραθώνιος αυτή τη στιγμή, πρέπει αμέσως να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι. Είναι κούρσα, συγγνώμη, όχι μαραθώνιος. Και από Δευτέρα, μάνι-μάνι, να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι που γίνεται με τον Άγιο Δημήτρη. Πάλι εδώ. Coach, αν και δεν πρέπει να σταθείτε στα. Μάλλον πρέπει να σταθείτε στα λάθη που κάνετε για να μην τα επαναλάβετε μέσω της ανάλυσης στα επόμενα μάτς. Σε προβληματίζει το γεγονός ότι η πρώτη καλή στιγμή είναι του Φραγκίσκου Στεργιώτη στο γύρο στο 75, αν δεν κάνω λάθος. Θα με προβληματίζει αυτό σαν προπονητή. Σίγουρα υπήρχε πρόβλημα. Βεβαίως. Ήμασταν under performance σήμερα και κυρίως στο κομμάτι το επιθετικό ήμασταν πάρα πολύ κακοί, αλλά και στην αμυντική μετάβαση ήμασταν πάρα πολύ κακοί. Δηλαδή, σε δύο φάσεις του παιχνιδιού, που άμα δεν είσαι καλός, δεν υπάρχει περίπτωση σίγουρα να κερδίσεις. Και γι' αυτό δεν μπορούσαμε σήμερα και να πάρουμε και κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Coach, βάσει δυναμικής φανέλας και ιστορίας, η Δόξα Βίρονος και ο Άγιος Δημήτρης έχουν, αν με επιτρέψει, τον πρώτο λόγο για τα ένα από τα δύο εισιτήρια. Όμως, οι ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις, εκτός από τα λάθη που θα πρέπει να αποφύγουν, τι στοιχεία θα πρέπει να έχουν? Σίγουρα, νομίζω, σε παιχνίδια μπαράζ μετράει και η προσωπικότητα των παιχτών που έχει μέσα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και χτες τα παιχνίδια κρίνονται στους μεγάλους παίχτες που κάποιες φορές μπορεί να είναι μοιραίοι και κάποιες φορές να είναι και οι πρωταγωνιστές. Νομίζω η ομάδα που θα βγάλει περισσότερο προσωπικότητα και σαν ομάδα, αλλά και στις ατομικά μέσα, θα είναι η ομάδα που θα κλειδώσει τις δύο πρώτες θέσεις. Γιατί αυτά τα παιχνίδια, όπως βλέπετε, θα κληθούν στις λεπτομέρειες σίγουρα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, Κυριακό.